Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά. Έχουμε ισχυρή καταιγίδα και χαλάζει στην Αττική. Το βλέπουμε όλοι, το αισθανόμαστε. Αρκετοί δρόμοι των Αθηνών έχουν μεταβληθεί σε ποτάμια. Ξέσπασε λίγο πριν, μετά τις 10 μάλλον, σφοδρή καταιγίδα στην Αττική, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε κανονικά ποτάμια. Σε περιοχές των βορείων προαστίων υπάρχουν αναφορές και για χαλαζόπτωση, φίλες και φίλοι. Και η πυροσβεστική δέχεται κλήσεις από διάφορες περιοχές της Αθήνας, από Γλυφάδα, Βούλα, Πειραιά. Προβλήματα από πλημμύρες προκλήθηκαν και στις περιοχές των Λιοσίων και του Ηλίου. Και την ίδια ώρα έχουμε προβλήματα και στην Αίγινα, όπου και εκεί υπάρχουν κλήσεις στην πυροσβεστική για άντληση των υδάτων. Το θέμα της καταστροφής, φίλες και φίλοι, είναι τεράστιο θέμα. Είναι 16 νεκροί μέχρι τώρα, 4 οι αγνοούμενοι και κοντά στους 20 οι τραυματίες. Το πιο σοκαριστικό από όλα είναι τα στοιχεία που έρχονται πλέον για τη Μάνδρα, που έχουμε εστιάσει όλη την προσοχή μας και κοιτάμε τι έχει γίνει σε αυτή την πολύπαθη περιοχή. Ολόκληρη η Μάνδρα είναι το μπαζωμένο ρέμα. Δεν ξέρω πόσο υπερβολικό ακούγεται, αλλά σούπερ μάρκετ, αμαξοστάσια του Δήμου και καταστήματα είναι χτισμένα στο ρέμα, στην κήτη του ρέματος. Τρία μεγάλα ρέματα ξεκινούν από το όρος Πατέρα και διασχίζουν τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο, τις δύο πόλεις, φίλες και φίλοι, που θρηνούν δεκάδες νεκρούς από τις πλημμύρες. Το ερώτημα μέχρι σήμερα ήταν σε ποιο σημείο τα ρέματα αυτά έχουν εμπαζωθεί και προκλήθηκε η βιβλική καταστροφή. Για το μεγαλύτερο από αυτά η απάντηση είναι σοκαριστική. Η πόλη της Μάνδρας είναι το μπαζωμένο σημείο του ρέματος. Και όπως αποκαλύπτει στο New Post του φίλου μου, του δημοσιογράφου, τον γνωρίζετε, του Τάκη του Χατζή, ο Τάσος Δέσκος, ενεργό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαραίων, η περιφερειακή οδός της Μάνδρας είναι το ρέμα. Στις κήτες του βρίσκονται σήμερα χτισμένα καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ακόμα και αμαξοστάσια του Δήμου. Τα κτίσματα αυτά έχουν πνίξει, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Δέσκος, το ρέμα, το οποίο δεν αντέχει πια ούτε μικρές ποσότητες νερού και φερτών υλικών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η καταστροφή στην πόλη αυτή της Δυτικής Αττικής ήταν προαναγγελθήσα. Μας το είπε εξάλλου και χθες όσοι είδατε την εκπομπή και ο καθηγητής γεωλογίας, ο κύριος Παπανικολάου. Αυτό είπε, μάλιστα, αυτό το διδάσκει, αγαπητέ κύριε Λιτσογιάννη, το διδάσκει στους φοιτητές του ο κύριος Παπανικολάου εδώ και πολλά χρόνια. Περισσότερο από το, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από το 2005 και μετά. Από το 2005 και μετά το διδάσκει. Το έχουμε ζήσει το φαινόμενο δυστυχώς και στο παρελθόν. Όχι το έχουμε ζήσει το φαινόμενο, βέβαια. Όχι με αυτόν τον τόσο τραγικό τόπο, αλλά το έχουμε ζήσει δυστυχώς. Και μυαλό δεν βάλαμε. Ο Guardian γράφει σήμερα, φίλες και φίλοι, ότι η παράνομη δόμηση πάνω σε ρέματα συνέβαλε στη θεομηνία στην Αθήνα. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι ένα και απλό και εγώ θα το ρωτήσω σε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους μου που με τιμούν κάθε βράδυ και είναι και. Και είναι και απόψε εδώ, το ερώτημα είναι ένα. Ποιος θέει για όλη αυτή την κατάσταση σήμερα? Θρηνούμε 16 νεκρούς. Αγνοούνται 4 άνθρωποι και αγνοούνται, έχει συμπληρωθεί 24 ώρες και περισσότερες ώρες. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που αγνοούνται. Το ερώτημα λοιπόν είναι ένα και απλό. Ποιος θέει για αυτή την κατάσταση? Σήμερα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, τηλεφωνικά, η Περιφερειάρχης, η κυρία Δούρου, στον Νίκο του Χατζηνικολάου. Αφού σας παρουσιάσω τους καλεσμένους, νομίζω ότι όσοι δεν παρακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αξίζει να ακούσουμε αυτή τη συνομιλία, τις ερωτήσεις του Νίκου του Χατζηνικολάου και τις απαντήσεις της Ρένας Δούρου και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Καλησπέριζω και τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα κύριε Ζαχαριάδη. Βρήκα. Τον κύριο Γιάννη Καλιάνο, τον γνωστό μετεωρολόγο και αναπληρωτή γραμματέα επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο σε λίγο θα. Σας ρωτήσω, κύριε Καλιάνη, να μας πείτε τι γίνεται με τον καιρό, αν έχετε την καλοσύνη. Βεβαίως. Τον κύριο Λάμπρο Παλάτζα, αναπληρωτή γραμματέα του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τον κύριο Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα της ΚΝΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλησπέρα, κύριε Αμπατιέλο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Και θέλω να πω σήμερα, έτσι, και στην αρχή της εκπομπής, η πιο, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη. Ολοκληρωμένη πολιτικά δήλωση της ημέρας ανήκει στο γραμματέα, στο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Αυτή είναι η άποψή μου και θα σας πω 2-3 σημεία της δηλώσεώς του στη συνέχεια. Η πιο ολοκληρωμένη πολιτικά δήλωση ήταν του κυρίου Κουτσούμπα.
Καλησπερίζω τον κύριο Αλέκο Καλίδη, γραμματέα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Λαϊκής Ενότητας. Κύριε Καλίδη, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον κύριο Νίκο Καλάκο, Γενικό Διευθυντή ΕΤΕΑΕΠ, Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Φάπαξ Παροχών. Κύριε Καλάκη, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Θανάσης Ριζογιάννης είναι εδώ, ο συνάδελφός μου και δημοσιογράφος της Κυριακάτης Κοντα Νιούς. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμίλιο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη αυτή που σας είπα. Έχει τη σημασία της αυτή η συνέντευξη. Και δείτε τι ρωτάει ο κύριος Χατζηνικολάου και τι απαντάει η κυρία Δούρου. Παρακαλώ, κύριε Καλοκαιρινέ, για παίξτε το βίντεο. Καλησπερίσουμε την Περιφερειάρχη Αττικής, την κυρία Ρένα Δούρου, και να κουβεντιάσουμε μαζί της για όλα όσα έχουν να συμβεί. Κυρία Δούρου, καλησπέρα σας. Καλή δεν μπορεί να είναι, αλλά ευχόμαστε να είναι σίγουρα καλύτερη από τη χθεσινή. Και βεβαίως, ό,τι και να ευχηθούμε, οι ευχές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την απώλεια ως την ώρα 16 πολιτών μας και των οικογένειών τους που τους θρηνούν και τους θρηνούν μες στη λάσπη, κύριε Χατζηνικολάου. Ακριβώς έτσι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αναπτύσσεται μία κριτική και προς την περιφέρεια αλλά και προς την κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες για το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική. Άκουγα από το πρωί αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να λένε ότι ο Σπίρτζης και η Δούρου είχαν πει ότι το 17 είναι η χρονιά των αντιπλημμυρικών έργων. Και θέλω να ζητήσω την απάντησή σας σε αυτή την κριτική. Καταρχάς δεν μας ξαφνιάζει και δεν ξαφνιάζει πολύ περισσότερο εσάς ότι την ώρα που επιχειρείται η διάσωση αγνοωμένων συμπολιτών μας, την ώρα που επιχειρείται ο περιορισμός της καταστροφής περιουσιών, κάποιοι επιδίδονται σε εύκολη κριτική. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να έχω την δική σας εποπτεία και μένα ήρθαν στα δικά μου αυτιά μια πληροφόρηση για ανίποτες ρήσεις που μου αποδίδονται. Δεν έχω την πολυτέλεια, το αντιλαμβάνεστε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής, γιατί ο καθένας εφοετάχθη, εμείς είχαμε μια οδυνηρή εμπειρία τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε τη διοίκηση. Είχαμε πλημμύρες, ήταν τον Οκτώβριο του 2014. Και έτσι, όχι γιατί είμαστε καλύτεροι απλά από τους άλλους, αλλά ήρθε η ζωή και μας έβαλε προτεραιότητες και ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 έχουν ενταχθεί 36 αντιπλημμυρικά έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ανέρχονται σε 47 εκατομμύρια. Και 16 έργα τα οποία αναγκαστήκαμε να τα πάμε στο ΠΕΠ Αττικής, δηλαδή στα ευρωπαϊκά κονδύλια, όταν είδαμε ότι η ολοκάλυψη αρμοδιοτήτων, όταν είδαμε ότι η γραφειοκρατία, τα δασαρχεία και αποκεντρωμένη, αυτά τα έργα θα τα οδηγούσαν ως την επόμενη θητεία, στη μεθεπόμενη. Σας ρωτώ όμως, κύριε Χατζηνικολάου, όταν θα πάτε στην οικογένεια που θρηνεί το πατέρα της ή το γιο της και της πείτε ότι η Περιφερειάρχης Αττικής έχει ήσυχη τη συνείδησή της, μπορεί αυτό να του καλύψει το πένθος? Όταν θα πάτε στον επιχειρηματία που έχει να αντιμετωπίσει, ας πούμε, με την πρώτη του μήνα ένα τζίρο τέτοιον για να βγάλει σε πέρα στο μήνα του με την βαριά φορολόγηση, και του πείτε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει μια πρωτιά. Δεν έχει βάλει προτεραιότητες για πρώτη φορά πάρκα αναπλάσεις και πάει λέγοντας, και έχει βάλει αντιπλημμυρικά έργα. Μπορείτε πραγματικά να μαλακώσετε τον πόνο του? Πάντως, κυρία Δούρου, άκουσα και τη δήμαρχο της Μάνδρας πριν από λίγο να λέει ότι καθυστερεί το αντιπλημμυρικό έργο που αφορά τη δική της περιοχή και ότι αυτό πρόκειται για ένα κόστος 11 εκατομμυρίων που θα έπρεπε να έχει βρεθεί. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Εμείς, για παράδειγμα, και είναι εξαιρετικό δείγμα αυτόν που κι εσείς λέτε όλες αυτές τις μέρες, αλλά σας ακούω τα λέτε και τα προηγούμενα χρόνια. Τι έχουμε εκεί? Έχουμε τη διευθέτηση της εκτροπής χυμάρου της Αγίας Εκατερίνης. Βοήθειά της Αγίας Εκατερίνης, αλλά το ρέμα έχει δώσει πια και το όνομά του σε έναν οικισμό. Δηλαδή, πάνω σε αυτό το ρέμα υπάρχει οικισμός. Υπάρχει λοιπόν ο χύμαρος της Αγίας Εκατερίνης και σούρες Τριασίου πεδίου. Εντάξαμε 11 εκατομμύρια ευρώ. Τα πήγαμε, όπως σας είπα, στο ΕΣΠΑ για να μπορέσει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί και για να μην μου φταίει ο κύριος Σπίρτζης, η αποκεντρωμένη, ο δασάρχης και ο κακός μου καιρός. Αυτή τη στιγμή, αν εγώ ή ο εργολάβος επιχειρήσει να ξεκινήσει εργασίες, θα έχω αυτόφορο, διότι 11.000 τετραγωνικά μέτρα είναι ιδιωτικές εκτάσεις. Κτηματολογικοί πίνακες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Το ξέρετε, το κτηματολόγιο κάποια στιγμή που η Κομισιόν μας χρηματοδότησε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι άλλο το κάναμε. Και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κτηματολογικοί πίνακες για να υπάρξει μετά η επαλατρίωση.
Και ξαναλέω, αν αυτό εγώ το πω σε αυτόν που αυτή τη στιγμή σφουγγαρίζει το μαγαζί του, είναι αρκετό. Επομένως τι λέω, να θάψουμε τους νεκρούς μας. Να είμαστε επιχειρησιακοί για το επόμενο χρονικό διάστημα που ο κύριος Αρνιακός σας είπε ότι δεν παίρνουμε καλό μετεωρολογικό δελτίο. Και από εκεί και πέρα θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Σήμερα υπόθηκε και στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του Πρωθυπουργού σε εκείνες και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, που δεν θα μας σταματήσει η Τρόικα, ο Τόμσεν ή η Ρουμάνα εκπρόσωπος, ώστε να μην κάνουμε νομοτέλεια και εγώ με το καλοκαίρι πλημμυρίζω το χειμώνα. Ναι. Αυτή τη στιγμή αρκεί αυτά να γίνουν σε σύντομους χρόνους, διότι κάθε φορά κάνουμε την ίδια συζήτηση την ώρα της καταστροφής. Αυτό. Και μένουν στον αέρα τα έργα που πρέπει να γίνουν. Την ώρα της καταστροφής. Και μόλις περάσει η καταστροφή, θα γίνει μία νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα απαλλάξει των ευθυνών όσων χτίσανε στις κήτες των ποταμών, όσων βάζουσαν τα ποτάμια. Γιατί μόλις έρχεται η προεκλογική περίοδο, μπροστά στο περιβόητο πολιτικό κόστος, έχουμε την επιχειρηματολογία με την οποία μεγάλωσα εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, πια, ότι και τι θα γίνει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί, επιχειρούν εκεί, θα πρέπει να μετακινηθούν. Άρα χρειάζεται να υπάρξουν άνθρωποι, να πάρουν το πολιτικό κόστος, που θα λένε, πέρα από τη διάνοιξη των ρημάτων, θα πρέπει να κατεδαφιστούν και όχι εκ νέου να νομιμοποιηθούν οτιδήποτε είναι αυθαίρετο, γιατί για οποιονδήποτε αυθαίρετη δεν είναι μόνο ότι βάζει σε κίνδυνο τη δική του ζωή, τη δική του επιχείρηση, βάζει σε κίνδυνο και δεκάδες. Όποιος βάζωσε το να ρέμα... Να κατεδαφιστούν, λέτε. Να κατεδαφιστούν, αλλά προσέξτε, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Παίζει στο κεφάλι σου όσον αφορά την πολιτική σου καριέρα. Και κάπως έτσι χθες οδηγήθηκα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκαλώντας ερωτηματικά σε κατεφημισμών συναδέρφου σας, γιατί θεωρώ ότι σας προσβάλλω, δημοσιογράφους, γιατί το έκανε αυτό η Δούρου. Γιατί κάποιος επιτέλους θα πρέπει να σπάσει το γαϊτανάκι του ότι επειδή είμαστε πολύ υπεύθυνοι, στο τέλος δεν είναι κανένας. Μάλιστα. Και να ξεκινήσει η αρχή ότι δεν μπορεί στη μάνα του 35χρονου και στην κόρη του 85χρονου που πέθανε να του λες ότι δεν υπάρχει κανείς υπεύθυνος. Σας ευχαριστώ, κυρία Δούρου. Διότι εγώ να σας πω κάτι, στην περιφέρεια Αττικής πρέπει να ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τους υπαλλήλους μας, εκτός ωραρίου. Πρέπει να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες, εκτός ωραρίου. Πρέπει να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους μου στις Βρυξέλλες που πρώτοι από όλους τους φορείς ελληνικής δημοκρατίας έκαναν αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Όλα αυτά εκ του νόμου και πέραν του νόμου ως Περιφερειάρχης Αττικής απαλύνουν τον πόνο. Όχι. Ευχαριστώ θερμά την Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηπολάου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου. Το συμπέρασμα που καταλαβαίνω εγώ, που είμαι ένας απλός άνθρωπος, είναι ότι η εξουσία είναι ανίκητη. Η εξουσία δεν μπορεί να νικήσει την εξουσία. Η κυρία Δούρου έχει μια πολύ μεγάλη εξουσία. Είναι Περιφερειάρχης 3 χρόνια συμπληρωμένα. Προσπαθεί, όπως λέει, και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, να κάνει αντιπλημμυρικά έργα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει η κυρία Δούρου, που έχει απόλυτη εξουσία, να κάνει αντιπλημμυρικά έργα, παρότι έχει, λέει, τη βούληση να τα κάνει και δεν έχουμε λόγο να την αμφισβητήσουμε. Δήλωσε επίσης, έξω βγαίνοντας μετά που κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι θα κριθούν και οι δικές της επιλογές, αυτό είναι προς τιμήν της, αλλά δεν θα αναλάβει τις ευθύνες άλλων που εμπλέκονται στο μπάζωμα των ρεμάτων. Θα μου πείτε και τι μας ενδιαφέρει, μας τι λέει η Δούρου και οποιαδήποτε Δούρου και οποιοδήποτε πολιτικός, το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι έχουμε νεκρούς. Μπορεί η νεκρή αύριο μεθαύριο χτυπάω ξύλο να είναι 20 και παραπάνω. Έχουμε τραυματίες και έχουμε ολική καταστροφή μιας κοινότητας μεγάλης της Μάνδρας. Είναι περίπου 600 μαγαζιά, καταστήματα, σούπερ μάρκετ και σπίτια καταστραμμένα. Κατεστραμμένα. 3 χρόνια λοιπόν προσπαθεί η κυρία Δούρου για αντιπλημμυρικά έργα και δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Και το δικό μου το απλό ερώτημα, κύριε Ζαχαριάδη, μιας και εσείς νομίζω σας ενδιαφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, ήσασταν νομίζω και υποψήφιος, αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με. Ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα, σε μια Ευρώπη με πολλαπλές ταχύτητες, σε μια Ελλάδα του 2017 που θέλουμε να λέγουμε ότι είμαστε σύγχρονο κράτος, να θρηνούμε θύματα, να ξεσπιτώνεται ο κόσμος, να μην έχει νερό να πληθεί ο κόσμος, να μην έχει φαγητό να φάει,
να μην υπάρχει νερό κανονικό στις βρύσες, να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και να είναι μια κατάσταση αυτή τη στιγμή, όποιος θα έχετε δει τις εικόνες ασφαλώς, μια κατάσταση τρέλας. Τρέλας. Και ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, ποιος φταίει? Κύριε Λιάτσο, το ζήτημα κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας δεν είναι ποια εξουσία μπορεί να νικήσει πια, αλλά πώς μπορούμε να οργανωθούμε ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να μην θρηνήσουμε στο μέλλον νεκρούς και αντίστοιχες τραγικές και συγκλονιστικές καταστάσεις. Νομίζω ότι... Όταν ιτάται η εξουσία, αυτά είναι τα αποτελέσματα, δυστυχώς. Θα σας απαντήσω. Δεν κρύβομαι από τίποτα. Παρακαλώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει και έξω μια έντονη βροχόπτωση, είμαστε στην ώρα που τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Μόλις όλος αυτός ο κύκλος ολοκληρωθεί, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σκληρή και πολύ αυστηρή αποτίμηση. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης και ιδεολογικής τοποθέτησης, όλοι οι πολίτες που ζούμε σε αυτή την πόλη αντιλαμβανόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί η πόλη μας τις τελευταίες δεκαετίες από την περίοδο της μεγάλης οικιστικής έκρηξης δυστυχώς μέχρι και σήμερα δημιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις διαχρονικά να συμβαίνουν τέτοια τραγικά, συγκλονιστικά συμβάντα με νεκρούς συνανθρώπους μας. Αυτό το οποίο χρειάζεται και η Περιφερειάρχης αλλά και άλλοι καθήλυνα αρμόδια αναφέρθηκαν συγκεκριμένα είναι να δούμε πώς μπορούμε αυτές τις τάσεις να τις αντιστρέφουμε, να προχωρήσουμε αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έχουν ενταχθεί, έχουν ανακηρυχθεί, υπάρχει η χρηματοδότησή τους, να πούμε επιτέλους ένα stop και να φτάνει πια στη λογική του χτίζω κάτι πάνω στο ρέμα, μπαζώνω ένα ρέμα, βρίσκω μια πρόσχερη λύση και να αρχίσουμε σιγά σιγά να αποκαθιστούμε το φυσικό περιβάλλον και στο εσωτερικό της πόλης μας, ώστε να δίνουμε διέξοδο και έξοδο στην ορμή της φύσης, ώστε να μην έχουμε αυτά τα συγκλονιστικά φαινόμενα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ανεξάρτητα από την όποια πολιτική αποστοποθέτηση, αξίζει ένα τεράστιο μπράβο στους ανθρώπους και στις υπηρεσίες οι οποίες κινήθηκαν για να βοηθήσουν αυτούς τους πολίτες, είτε το πέτυχαν περισσότερο είτε το πέτυχαν λιγότερο, και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς οι οποίοι έμειναν δίπλα μέσα σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Καλιάνο, αφού σας πω ότι ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διευθυντής του Κέντρου Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων, ο κύριος Γιώργος Τσακίρης, μίλησε για τους τρεις βασικούς λόγους που προκάλεσαν, φίλες και φίλοι, τη φωνική θεομηνία στη Μάνδρα. Πρώτον, είπε ότι έπεσαν 80 τόνοι νερού αναστρέμα μέσα σε 2 με 3 ώρες μόνο στο όρος Πατέρας πάνω από τη Μάνδρα και κατέβηκε όλο το νερό κάτω. Δεύτερον, το γεγονός ότι το βουνό έχει αποψηλωθεί και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νερά της βροχής. Και τρίτον, τα επιχρόνια μπαζωμένα ρέματα στην περιοχή που δέχτηκε τον όγκο των βρόχινων νερών και τελικά επλήγει από τη φωνική πλημμύρα. Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, φίλες και φίλοι, ο αγαπητός κύριος Γιώργος Τσακίρης, τόνισε ότι ο ίδιος έκανε καμπάνια, πότε λέτε, το 1990, με σύνθημα «Ανοίξτε τα ρέματα». Δηλαδή είχε χτυπήσει καμπανάκι ο κύριος Τσακίρης, 92.000, πόσα χρόνια, 27 χρόνια πίσω. 30 χρόνια πίσω ο κύριος Τσακίρης είχε χτυπήσει καμπανάκι ότι πρέπει να ανοίξουν τα ρέματα. Κύριε Καλιάνε, σας ακούμε, ποιος φταίει? Ποιος φταίει για τη σημερινή κατάσταση? Καταρχάς, διότι να λέμε τα πράγματα και για τη Δούρου που δεν έκανε τα αντιπλημμυρικά, διότι δεν μπόρεσε. Από ό,τι λέει, δεν μπόρεσε να τα κάνει. Ήθελε να τα κάνει, δεν μπόρεσε. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, αυτή η αναρχία που επικρατεί στην περιοχή με τα τραγικά αποτελέσματα είναι μια κατάσταση που επικρατεί δεκαετίες ολόκληρες. Παρακαλώ. Αγαπητή κύριε Λιάτση, θα πρέπει να καταστεί σαφές καταρχάς να πούμε την απόλυτη αλήθεια. Μία βροχή της τάξης, ως μετεωρολόγος θα σας μιλήσω, των 80 τόνων αναστρέμα μέσα σε 3 ώρες, ναι μεν είναι μια ισχυρή βροχόπτωση, ναι μεν είναι ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο υπό την έννοια ότι πέφτει αρκετός όγκος νερού, γράφουν τα βροχόμετρα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι δά και αυτός ο όγκος, ούτως ώστε να δημιουργήσει αυτές τις καταστροφικές συνέπειες της συγκεκριμένης βροχόπτωσης, να θρηνήσουμε νεκρούς δηλαδή. Εγώ προσωπικά έβλεπα, δεν θυμάμαι κάτι είπε η
η κυρία Δούρου για τον συνάδελφο, τον κύριο Αρνιακό, για τον Αντένα, στον Αντένα προηγουμένως, δεν το έπιασε εκείνη την ώρα για τα προγνωστικά μοντέλα, ότι δεν τα είχαμε δει καλά. Δεν κατάλαβα τώρα τι είπε στη δήλωσή της προηγουμένως. Κάτι είπε για τους μετεωρολόγους. Για τις επόμενες ώρες. Για τις επόμενες ώρες. Εν πάση περιπτώσει, φαινόντουσαν στα προγνωστικά μοντέλα, κύριε Λιάτσο, ότι ερχόταν ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα ήταν πολύ ισχυρό. Βέβαια, σε τοπικό επίπεδο δεν μπορεί κανένας μετεωρολόγος και κανένα προγνωστικό μοντέλο να σου πει ότι ξέρεις κάτι, φίλε μου, στη Μάνδρα της Αττικής θα υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα. Κανένα προγνωστικό μοντέλο δεν υπάρχει το οποίο μπορεί να σου δώσει τέτοια πληροφορία. Ναι. Ο κάθε μετεωρολόγος τώρα, με την εμπειρία που έχει, με το πώς θα αποκωδικοποιήσει τα προγνωστικά και στατιστικά στοιχεία και το πώς θα τα εφαρμόσει πάνω στους χάρτες, ώστε να δώσει τα προγνωστικά αποτελέσματα, είναι θέμα του κάθε μετεωρολόγου. Είναι θέμα δηλαδή προσωπικής του εκτίμησης. Ναι, μεν φαινόταν ότι θα έχουμε κάτι ισχυρό, αλλά όχι για να θρηνήσουμε νεκρούς, σε καμία περίπτωση. Από την άλλη όμως, κύριε Λιάτσο, εγώ δεν είμαι κάτοικος Μάνδρας. Εγώ έχω ένα εξοχικό στο οικογενειακό, ο πατέρας μου και η μητέρα μου έχουν ένα εξοχικό στο Ναύπλιο και περνάω έξω από τις περιοχές όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίνουμε προς την Αργολίδα. Δεν έχω μπει μέσα να δω την περιοχή. Σκοπεύω όμως να πάω το Σάββατο να δω τους ανθρώπους, λίγο να ηρεμήσει η κατάσταση και να συζητήσω με κάποιους ανθρώπους, λίγο να έχουν μαζέψει τα κομμάτια τους. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι δεν μπορώ να γνωρίζω αν έχουν μπαζωθεί ρέματα. Αν το ότι έχουν καεί τα δέντρα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, έχουν καεί τα δέντρα και επομένως δεν υπάρχουν δέντρα για να κρατήσουν την ορμή των χυμάρων και των νερών. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αν πράγματι έχει επέμβει λανθασμένα ο άνθρωπος στις περιοχές αυτές, όταν λέω άνθρωπος γενικά εννοώ, στις περιοχές αυτές και έχει προκαλέσει τέτοιου είδους ζητήματα, προφανώς και αυτή η βροχόπτωση, η οποία δεν ήταν τεράστια, προκάλεσε και όλα αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα λόγω όμως των λαθασμένων χειρισμών των ανθρώπων στις περιοχές αυτές. Εγώ όμως αυτό που θέλω να πω, πέρα καταρχάς να εκφράσω εγώ τα... Σας διάβασα στην αρχή ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα βάσει των δηλώσεων που έκανε στο New Post ο κύριος... για να τον βρούμε τώρα... που δήλωσε... δήλωσε ότι είναι μπαζωμένα τα ρέματα στη Μάνδρα. Έφτασε, δηλαδή, το θέμα αυτό βγήκε και εκτός χώρας, μέχρι και ο Guardian σας είπα στην αρχή, ότι λέει ότι η παράνομη δόμηση πάνω σε ρέματα συνέβαλε στη Θεομηνία στην Αθήνα. Κάτι το οποίο, κύριε Καλιάνα, δεν αμφισβητείτε. Ότι στις περασμένες δεκαετίες, σας λέω, τι είπε ο καθηγητής ο κύριος Τσακίρης, ο οποίος από το 90, εδώ και 27 χρόνια, χτύπαγε καμπανάκι ότι πρέπει να ανοίξουν τα ρέματα. Κύριε Λιάτσο, δεν φταίει. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, σας είπα. Έκανε μάθημα και στο. Ο κύριος Παπα-Νικολάου έκανε μάθημα στο Πολυτεχνείο. Στην περίπτωση της Μάνδρας. Στους φοιτητές, από την περίπτωση της Μάνδρας. Δηλαδή αυτά είναι γνωστά στα παιδιά του Δημοτικού. Μέσα σε λίγα ότι εκεί πέρα έχει γίνει ο χαμός. Αν πράγματι λοιπόν έχει επέμβει σε τέτοιο βαθμό ο ίδιος ο άνθρωπος. Το παραδέχονται όλοι, δεν είναι κάτι. Τότε λοιπόν κάποια στιγμή θα ήταν αναμενόμενο να γίνει μια τέτοια καταστροφική πλημμύρα. Δεν έπρεπε όμως να θυμίσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να το σκεφτεί. Η σημερινή δήμαρχος Μάνδρας λέει ότι για τα μπαζωμένα ρέματα, απαντάει σε ερώτηση για τα μπαζωμένα ρέματα και λέει φταίνει η πολεοδομία, η περιφέρεια και η εθνική οδός. Ωραία. Αυτό λέει η σημερινή δήμαρχος Μάνδρας. Να ολοκληρώσω, θέλω κάτι. Που και οι δήμαρχοι, κύριε Καλιάνα, έχουν τεράστιες ευθύνες. Ωραία. Και οι δήμαρχοι, πέρα από την περιφέρεια, πέρα από το κράτος, πέρα από τους πρωθυπουργούς, τις κυβερνήσεις, τους βουλευτές, διότι υπάρχουν βουλευτές εκεί, όλων των κομμάτων, οι οποίοι δεν καταλάβανε τίποτα με τα μπαζωμένα ρέματα. Κανένας βουλευτής, κανένας κομμάτος δεν έχω ακούσει από εκεί, από την περιοχή, να έχει πει τίποτα. Τα τελευταία δύο τραγικά 24 ώρα. Δεν ήξερε κανένας ότι γινόταν της κακομοίρας, για να πω καμιά άλλη λέξη. Στη Μάνδρα, κύριε Καλιάνε. Τα κύριε ψηφαλάκια, Εμμύριε. Τα ψηφαλάκια. Ένα ψηφαλάκια. Για να πάμε στον επόμενο συνομιλητή. Τα ψηφαλάκια. Εγώ δεν θα πω ότι αυτή όταν θα έρθει η ώρα των επόμενων εθνικών εκλογών, θα φορέσουμε τα κουστούμια μας και τις γαβάτες μας και θα πάμε με το ωραίο μας χαμόγελο στους κατοίκους αυτούς να τους ξαναζητήσουμε να μας εμπιστευτούν. Και θα ξαναψηφίσουν αυτοί. Μάλιστα. Τους κύριε Λιάτσο, παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο να σας παρακαλώ. Εγώ δεν θα πω ότι αυτή τη στιγμή ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που θρηνήσαμε 16 νεκρούς. Ή ευθύνει τη Νέα Δημοκρατία που θρηνήσαμε, ή ο Μητσοτάκης, ή ο Σαμαράς, ή ο Τσίπρας, ή ο Καμένος κτλ. Εγώ όμως θέλω να θυμίσω στους Έλληνες πολίτες τη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε να είχε γίνει αυτή η καταστροφική πλημμύρα και να είχαμε θρηνήσει νεκρούς επί κυβερνήσεως του Αντώνη Σαμαρά ή αργότερα του Κυριάκου του Μητσοτάκη.
θα βγαίνανε οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στα κάγκελα, εδώ είναι ο κύριο Ζαχαριάδη και θυμάμαι καλά τι έγραφε για τα μαγκάλια και του νεκρού τότε. Θα βγαίνανε και θα λέγανε: Να, η Νέα Δημοκρατία αυτή που πεθαίνει ο κόσμο, που δεν κάνει έργα, που δεν σκέφτεται τον απλό κοσμάκι, του φτωχού ανθρώπου, καταστρέφουν τα πάντα αυτοί στο βωμό τη εξουσία κτλ. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν θα σκεφτεί έτσι και δεν θα πάει με αυτή τη λογική. Δεν θα βαδίσει πάνω σε αυτόν τον δρόμο που βάδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια της καταστροφολογίας. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτιαξε μια συγκεκριμένη ομάδα από 5-6 πολύ σοβαρούς επιστήμονες, των οποίων η εργασία και οι γνώσεις είναι πάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο, στη γνώση της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής αλλαγής. Γιατί έπρεπε δηλαδή να πνιγούν 20 άνθρωποι για να γίνει αυτή η επιτροπή. Δεν κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης τη στιγμή. Ούτε τώρα κυβερνούσε ο κ. Μητσοτάκης. Ούτε τώρα κυβερνάει και την κάνει την επιτροπή. Καλώ την κάνει, αλλά την κάνει με καθυστέρηση. Ακούστε με λίγο. Την κάνει με καθυστέρηση. Τώρα πάτε να μου πείτε ότι θέλει ο Μητσοτάκη. Σα είπα εγώ ότι θέλει ο Μητσοτάκη, αλλά μην πάτε να ορωποιήσετε κι εσεί ότι έκανε το αυτονόητο. Ένα σοβαρό κόμμα και η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ρόλο αξιωματική αντιπολίτευση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για τη δημοκρατία. Δεν συμφωνούμε τώρα. Για τη δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Εντάξει, πρέπει απλώς να σα κάνουμε διάλογο. Σα είπα εγώ ότι φταίει ο Μητσοτάκη. Πείτε μου λοιπόν. Σχολιάζω αυτό που λέτε. Δεν σα είπα ότι φταίει ο Μητσοτάκη. Σχολιάζω αυτό που λέτε. Συμφωνείτε με το γεγονό ότι αντί η Νέα Δημοκρατία να αρχίζει να βγαίνει στα κάγκελα και να ουρλιάζει σηκώνοντα τη σκόνη, είναι προτιμότερο να φτιάξει μια συγκεκριμένη ομάδα που να μελετήσουν ει βάθο τι ακριβώ συμβαίνει και φτάσαμε είναι σε αυτό το σημείο. Το πρώτο αυτό. Το δεύτερο, συμφωνείτε ότι δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ουρλιάζει στα κάγκελα όπω έκανε η κυρία Δούρου και οι εκπρόσωποι του κυρίου, σύντροφοι του κυρίου Ζαχαριάδη τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να έχουμε μια άλλη λογική του πώ θα φέρουμε καλύτερε μέρε και του πώ θα τα προβλήματά μα να τα λύσουμε. Έτσι σκέφτηκε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό οργάνωσε μια συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων Νέα Δημοκρατία και κυρία Παρακαλώ. Πάμε στον αναπληρωτή γραμματέα τομέα επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ. Φίλε και φίλοι, με βάση το συγκεκριμένο δραματικό περιστατικό, τα πράγματα επειδή έχουν φτάσει πλέον πάνω από το κεφάλι μας, έχουν υπερβεί τη λογική μας, ίσως και εμείς οι απλοί πολίτες, οι ψηφοφόροι που είπε και ο Θανάσης πριν ότι θα πάμε και θα τους ξαναψηφίσουμε, να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Πιο καθαρά και όταν έρχεται η ώρα να είμαστε πιο υπεύθυνοι στις επιλογές μας. Παρακαλώ κύριε Παλάντζα. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Και οι οικογένειες που έχουν θύματα, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να τη δώσουμε, να τη δώσει η πολιτεία, η οργανωμένη πολιτεία, η αυτοδιοίκηση, να λάβει άμεσα μέτρα ανακούφισης για τους κατοίκους. Mm-hmm. Το υποσχέθηκε, σήμερα σας διακόπτω και συγγνώμη, είπε ο κύριος Τσίπρας, επειδή πήγε σήμερα εκεί, δεσμευόμαστε να αποκαταστήσουμε άμεσα τη ζημιά από την κακοκαιρία. Αυτό είπε. Δεσμευόμαστε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά σαν την κακοκαιρία. Αυτή η καταστροφή έχει επιφέρει και ένα πλήγμα στην λειτουργία και στη δομή αυτής της κοινωνίας. Και δεν θα για τις οποίες έχουν τελώριες ευθύνες η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Που κυβερνάνε τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει ευθύνες και ο Τσίπρας και η Δούρου. Αλλά έχετε, όχι εσείς προσωπικά. Έχουν ευθύνη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πελώριες για τη σημερινή κατάσταση. Άλλοι δεν το λένε, εγώ το λέω ευθέως. Για την κατάσταση που είναι στη Μάντρα, αγαπητέ κύριε Παλάτσα. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά πριν φτάσουμε στις ευθύνες, πρέπει να δούμε πώς αυτή η κοινωνία από την άλλη εβδομάδα θα μαζέψει τις πληγές της και θα λειτουργήσει. Κύριε Γεννηματά, πρότεινε συγκεκριμένα πράγματα, να υπάρχει εισοδηματική ενίσχυση, να υπάρξει αναστολή πληρωμών των υποχρεώσεων των οικοκυριών και των επιχειρήσεων της περιοχής, ώστε να μπορέσει η κοινωνία σιγά σιγά να ξαναβρει το βηματισμό της. Τώρα, όσο για τις ευθύνες. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να κάθε φορά που υπάρχει μια καταστροφή, αντί να δούμε πώς δεν θα την ξαναβρούμε μπροστά μας, να ανοίγουμε μια τεράστια συζήτηση. Φταίει η κυβέρνηση, φταίει η αντιπολίτευση, φταίνει η προηγούμενη, φταίνει η επόμενη. Και στο τέλος, όταν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας, ξεχνάμε αυτή τη συζήτηση και δεν πάμε παραπέρα. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Θα σας πάω στη δεκαετία του 60. Χθες στην εκπομπή είχα όλα τα στοιχεία τι έχει γίνει με τις πλημμύρες, πόσοι άνθρωποι έχουν ορθεί από το 60 μέχρι τώρα. Είναι μια συζήτηση ακριβώς έτσι. Όταν είναι το θέμα καίει, είμαστε όλοι από πάνω από το θέμα. Περνάνε 2, 3, 5, 24 ένας μήνας, γεια σας το θέμα. Από το 60, σας λέω, από το 50 δηλαδή, όχι το 60, πνίγονται άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πνιγεί. Και η πολιτεία, το κράτος, το αναποτελεσματικό, το κουρασμένο που έλεγα χθες και το ανίκανο εν τέλει κράτος, το οποίο ξέρει να παίρνει μόνο φόρους και να μην κάνει αυτό που πρέπει, δεν κάνει τίποτα για την ελληνική κοινωνία.
Εγώ όμως παρόλο που είμαστε στην αντιπολίτευση, θα μπορούσαμε να πούμε το κράτος είναι ανίκανο κτλ. Όχι, ήσασταν κυβέρνηση χρόνια. Ήμασταν πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Τώρα για πάρα σύγκρονο. Πολλά χρόνια ήσασταν κυβέρνηση. Το κράτος, η κρατική μηχανή, η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, οι υπηρεσίες κινήθηκαν και είναι εκεί και είναι ήρωες και είναι αυτή τη στιγμή εκεί. Με το δεν φτάνει αυτό σας προξενήθηκε. Ότι είναι ήρωες οι πυροσβέστες, okay, εγώ το λέω. Και παυτιάνω, δεν φτάνει αυτό. Συνολικά η λειτουργία του κράτους δεν ήταν καταστρεπτική. Αλλά πρέπει να δούμε αυτό που σας έλεγα λοιπόν για να το ολοκληρώσω. Ναι, ότι όλη αυτή η πίεση που έχουμε να αποδίδουμε ευθύνες την ώρα της καταστροφής, πολλές φορές. Να κάνουμε αφήσουμε ασχολία στον κύριο Παλάτσα. Όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω από τα κόμματα. Οι δημοσιογράφοι, η επικοινωνία. Τα κόμματα συνήθως ξέρετε τι κάνουν. Φοράνε τα αμπέχονα όταν βρέχει. Ακριβώς, και πάνε με το ανάλογο ύφος της θλίψης του μεγάλου προβληματισμού κτλ. Πάνε, κάνουν επίσκεψη, φεύγουν και βλέπουμε μετά τι γίνεται μετά εγώ θέλω στο να μέλλον. Πω ότι πάντα σε αυτά πρέπει να είμαστε πιο ψύχραιμοι, να αφήνουμε την οργανωμένη πολιτεία να λειτουργεί την ώρα που είναι η κρίση και όταν αυτά περνάνε. Μα δεν έχει γίνει, σας λέω, το πολιτικό σύστημα αυτό που λέτε που είναι πολύ σωστό, δεν το έχει υπηρετήσει δεκαετίες. Δεν το έχει υπηρετήσει. Να το υπηρετήσουμε όμως. Πρέπει κάποια στιγμή να το υπηρετήσουμε. Διότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μου ένα λεπτό ακόμα. Παρακαλώ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το φαινόμενο τη πίεση που υπάρχει οδηγεί μετά όπως και τώρα την κυβέρνηση. Που βγήκαν στελέχη της και λέγανε φταίει η κλιματική αλλαγή. Τον προηγούμενο μήνα. Καλά, φταίει η κλιματική αλλαγή. Τώρα εντάξει. Εντάξει. Πετάμε, δηλαδή, αν δεν ήταν μπαζωμένα τα ρέματα, θα είχαμε αυτό που έγινε. Κύριε Παλάτζα, εσείς είστε έξυπνος άνθρωπος. Εάν τα ρέματα ήταν κανονικά και μπορούσαν να πάρουν τα νερά μέσα και τα λοιπά, να καταλήξουν εκεί που καταλήγουν τα νερά, στη Θελάσσα, δεν ξέρω πάνε. Θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Ένα που είναι χτισμένο πάνω στα ρέματα. Εκεί που υπάρχουν ρέματα ακόμα, που δεν έχει μπαζωθεί, εάν τα ρέματα δεν καθαριστούν, δεν γίνει αποψήλωση και δεν υπάρχει διάνοιξη των ρεμάτων, με τέτοια βροχή έχουμε ευχαριστώ προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Έχει βάλει και άλλα θέματα η κυρία Δούρου. Είπε ότι αν έκανε κάτι χωρίς να έχει τις τελικές εγκρίσεις, θα πήγαινε στο αυτόφορο. Θα τη συλλαμβάνε και την πηγαίνει στο αυτόφορο. Και πιο κάτω είπε κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους και να πάρουν θέση όλοι. Είπε η κυρία Δούρου ευθύτατα, που έχει πολιτικό κόστος μεγάλο αυτό, ότι πρέπει να γκρεμιστούν τα αυθαίρετα. Πρέπει να γκρεμιστούν τα αυθαίρετα. Δεν ξέρω τι λέει η Νέα Δημοκρατία για το θέμα. Δεν ξέρω τι λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για το θέμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Περιφερειάρχης λέει ότι πρέπει να γκρεμιστούν τα αυθαίρετα. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και θέλω να έρθουμε λίγο στη δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα και να τον δούμε και φωτογραφία. Ο οποίος είπε, βέβαια, αυτές τις δύσκολες ώρες η σκέψη μας, είπε ο γραμματέας του ΚΚΕ, βρίσκεται στους κατοίκους Δυτικής Αττικής που μετρούν τις πληγές τους στις οικογένειες των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες, στη Δυτική Αττική, όπου ζουν φτωχές λαϊκές οικογένειες, άνεργοι, μεροκαματιάριδες, άνθρωποι του μόχθου, εκτιλήσεται εδώ και χρόνια ένα έγκλημα. Και ο βασικός υπεύθυνος για αυτό το έγκλημα διαρκείας έχει όνομα και πολιτική. Και επίθετο. Είναι οι πολιτικοί, με ήττα, που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μαζί με την περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Όλοι τους ενώ ξέρουν καλά τον επίγοντα χαρακτήρα των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ειδικά σε αυτή την περιοχή, προτεραιότητά τους είναι άλλα έργα με μοναδικό κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου. Εγώ χθες έλεγα ότι η καταστροφή αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Πέρα από τους πολιτικούς και τις ευθύνες, εργολάβη. Και αν θέλετε και δεν σας φτάνει, βάλτε και μπροστά το μέγαλο εργολάβη. Μόνο οργή, λέει ο κύριος Κουτσούμπας, και αγανάκτηση προκαλούν οι δηλώσεις που μιλούν για ακραία φαινόμενα που προκάλεσε η κλιματική αλλαγή. Έλεος. Αν δεν μπορούν έστω να απολογηθούν, ας οπάσουν. Απαιτούμε κτλ. Την άμεση κινητοποίηση κτλ. Κύριε Αμπατιέλε. Έτσι ακριβώς είναι. Και όπως για άλλη μια φορά φαίνεται και από τη συζήτηση έτσι όπως ξεκίνησε και όπως γίνεται αυτές τις μέρες, είναι πολύ εύκολο τον μπαλάκι των ευθυνών να είναι ένα μπεμπαμπλόμ μακριά από μένα. Πάρ' το εσύ. Δεν είναι έτσι αυτή η κατάσταση. Πρέπει όσο πιο αντικειμενικά δηλαδή μπορούμε να τα κοιτάξουμε και να συζητήσουμε. Αν γενικά μας θένει βροχές. Δηλαδή έβρεχε, πάντα θα βρέχει. Το ζήτημα είναι αν εν έτη 2017 ο άνθρωπος με την επιστήμη σε αυτά τα επίπεδα, με την τεχνολογία, μπορεί να είναι στη μοίρα του. Και όχι γενικά ο άνθρωπος, γιατί εδώ πέρα είναι κατεξοχήν το όπου φτωχός και η μοίρα του. Ναι. Γιατί σε αυτές τις γειτονιές, όπως και είναι το σύνηθες φαινόμενο κατά 90% στις μεγάλες φυσικές καταστροφές, εκεί την πληρώνει ο κόσμος. Οι μισθωτοί, οι άνεργοι, σε γειτονιές που αυτοαποσχολούμενοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα, εκεί χτυπιούνται συνήθως. Άρα δεν είναι να μιλήσουμε γενικά για κλιματικές αλλαγές, πραγματικά αυτό προκαλεί η οργή. Υπάρχει πρόβλημα με τα αντιπλημμυρικά έργα. Διαβάστε και στη δήλωση, εμείς βάζουμε και ένα κριτήριο. Γιατί δεν έχουν γίνει. Γιατί
δεν υπάρχει ανάγκη. Σίγουρα σε αυτό δεν συμφωνεί κανένας. Γιατί δεν έχουμε το επιστημονικό και το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα και οικοδόμους και πολιτικούς μηχανικούς και τεχνική και έρευνα αντίστοιχη. Και αυτό υπάρχει. Ίσα ίσα που νέα παιδιά σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό γιατί ακριβώς δεν έχουν δουλειά, δεν υπάρχει, υπάρχει μεγάλη ποσοστά ανεργίας και ούτω καθεξής. Είναι ότι δεν είναι αυτός ο κερδοφόρα. Θέλουν μεγάλη εργολάβη. Όπως είπατε, το μεγάλο κεφάλαιο, ότι το ίδιο το κράτος δεν δουλεύει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ανάγκες του, ακόμα και τους κινδύνους να τον προστατεύσει, αλλά έχει πώς θα μπουκώνει με χρήματα τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους και ούτω καθεξής. Και να βάλουμε και άλλη μια πλευρά. Δεν είναι και από τα έργα που μπορείς να τα πεις, γιατί και έργα γίνονται άλλα. Και ίσα ίσα που γίνονται μεγάλα έργα, όπως έλεγε και η Δήμαρχος, αν κατάλαβα καλά, της, ναι, ναι, της περιοχής, που γίνονται και εις βάρος όταν οικοδομούνται, ή μπορεί να παίρνετε ένα αντιπλημμυρικό έργο ακριβώς επειδή δεν υπάρχει σχεδιασμός κεντρικός, και να σώζετε μια γειτονιά και να πνίγεται πιο έντονα μια διπλανή, παραδιπλανή κ.ο.κ. Το ζήτημα με αυτά τα έργα είναι ότι δεν είναι και αντοποδοτικά όπως μας έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, ούτε μπορούν αυτά να πουληθούν μετά, ούτε μπορούν να νοικιαστούν, ούτε μπορούν να βάλουν διόδια για 25 χρόνια και να μπορεί να τα πληρώνει ο κόσμος ξανά και ξανά και ξανά και να τα βγάλει 5 φορές την αξία τους. Ταυτόχρονα είναι έργα τα οποία δεν φαίνονται. Δεν μπορείς να τα κάνεις βιτρίνα και να μπορέσεις να κάνεις τις βόλτες σου και να τα προπαγανδίζεις. Είναι πολύ ουσιαστικά έργα. Και σε αυτά θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Είναι ένας τρόπος λειτουργίας αυτού του συστήματος να δουλεύουν τα πάντα για το κέρδος. Που έχει και τις απαιτήσεις, τους μισθούς, τις συντάξεις, αυτό στα τάρταρα σε όλη την καθημερινότητα που ζούμε. Και δυστυχώς φτάνουν αυτές οι στιγμές που θρυνούμε μέχρι και θύματα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ότι χρειάζεται ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης που πραγματικά θα έχει στο επίκεντρο της οικονομίας αυτό. Και μόνο αν η παραγωγή του πλούτου, οι εργαζόμενοι έχουν τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους, μπορούν να τα χειρώσουν. Υπήρξε επικοινωνία του κυρίου Δραγασάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Τσαβούσογλου. Και ο κύριος Τσαβούσογλου εξέφρασε τόσο τη συμπάθειά του για τη δοκιμασία που περνά τα τελευταία 24 ώρα η Αττική, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, όσο και τη λύπη του για τα θύματα, και δήλωσε την πρόθεση της Τουρκίας να συνδράμει την Ελλάδα, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Κύριε Καλίδη, θα πάω σε διαφημίσεις, 2 λεπτών και ξεκινώ με εσάς, αφού επαναλάβουμε, φίλες και φίλοι, ότι κοντά στα 500 με 600 καταστήματα και σπίτια έχουν καταστραφεί απολύτως στην περιοχή. Διαφημίσεις 2 λεπτών.